αύξηση του τζίρου του με τι χειμερινέ εκτόσει που ξεκίνησαν σήμερα και θα διαρκέσουν έω την 3η 28 Φεβρουαρίου, προσδοκούν οι έμποροι και στην Κρήτη. Μια και παρά την αυξημένη κίνηση στην αγορά την περίοδο των εορτών, τα χρήματα που μπήκαν στα ταμεία δεν φτάνουν για να καλύψουν τι υποχρεώσει του. Γιατί έχει τελειώσει εντελώ ε, το πουγγί. <laughs> Άδειο είναι. Εντελώ στεγνό. Ούτε αν είναι γενέσει εκτό θα σα δελεάσουν. Αφού άμα δεν έχει λεφτά, τι να τι κάνει εκτό. Τι να τι κάνουμε τι εκτό, αφού μα έχουν εκδάρει οι κυβερνητικοί. Οι έμποροι προσδοκάνε αρκετά πράγματα γιατί δυστυχώ και η εορταστική περίοδο αλλά και η φτωχοποίηση που έχει επέλθει στο πορτοφόρι των περισσότερων δεν βοήθησαν να, 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 θερμαθούν έτσι τα ταμεία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Περιμένουμε λοιπόν μια που οι εκτόσει μα είναι πάρα πολύ καλέ σε όλα τα είδη που υπάρχουν στην αγορά αλλά και στα και στα μαγαζιά και στο σερβις που γίνεται. Ευελπιστούμε να προτιμήσουν πάλι οι χανιώτες, τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις και να προτιμήσουν τα καταστήματά μας ώστε αυτό το διάστημα να αναθερμαθούν οι σπράξεις μας και οι τζίρι μας, μια που δυστυχώς έρχεται φοροκαταγίδα και φοροτσουνάμι από ό,τι λέμε και από ό,τι το βλέπουμε κι εμείς από τώρα και έπειτα. Οι καταναλωτές από τη μεριά τους ελπίζουν σε μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων που θα τους επιτρέψουν να κάνουν τις αγορές που επιθυμούν έχουν κάνει πάρα πολύ καλές τιμέ. Ε, και ας πούμε εκεί που θα ψωνίζαμε ένα κομμάτι με μία συγκεκριμένη τιμή, τώρα μπορούμε να πάρουμε δύο κομμάτια. Ας πούμε, εγώ σήμερα ψώνισα και ψώνισα πολύ καλά και χαίρομαι για τις αγορές μου. Εγώ είχα μάθει από μικρό μια λέξη που την άκουα σπίτι και την εμφάρμοσα σε όλη τη ζωή μου και βγήκα κερδισμένο. Ποια? Yeah. Καλό κουμάντο. Ε, έχω ψωνίσει ήδη. <laughs> Δεν περίμενα τι εκπτώσεις. Πιθανώ ναι, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν τι εκτόσει για να βγουν. Προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα την πρώτη Κυριακή τη περίοδου των χειμερινών εκτόσεων, δηλαδή στι 15 Ιανουαρίου. Να σημειωθεί πω σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι πλέον υποχρέωση των εμπόρων να αποδέχονται πληρωμέ με χρεωστικέ ή πιστοτικέ κάρτε. Είναι το πλαστικό χρήμα που έχει μπει δυστυχώ στη ζωή μα από εγώ είναι ένα μέτρο το οποίο σιγά σιγά προσπαθούν και τα εμπορικά μαγαζιά να προσαρμοστούν και να εναρμονιστούν με, τις, με την υπάρχουσα νομοθεσία να γίνονται συναλλαγές πλέον με πλαστικό χρήμα. Χειμερινές εκτόσεις θα υπάρξουν πάλι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.